Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβου Ρεθύμνου είναι οριακή λόγω της τραγικής υποστελέχωσης, παρά τις αυξημένες ανάγκες, ένα τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, που απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία, αλλά και σταθερή θεραπευτική σχέση. Συγκεκριμένα, από τις 13 θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που και αυτός δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες, καλύπτονται μόνο οι 6. Στην κομβική ειδικότητα του παιδοψυχίατρου, από τους 3 γιατρούς που προβλέπει ο οργανισμός, υπηρετεί μία γιατρός με πολλαπλάσιες μάλιστα υποχρεώσεις, καθώς στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων Ρεθύμνου καταφεύγουν πολλά περιστατικά του νομού Χανίων, αφού δεν διαθέτει παιδοψυχίατρο ούτε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ούτε το Νοσοκομείο Χανίων. Ταυτόχρονα, η μοναδική γιατρός στο ΚΚΕΠΣΥΠΕ είναι επιφορτισμένη με εισαγγελικές εντολές. Τα αποτελέσματα είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των περιστατικών παιδιών που χρήζουν άμεσης θεραπείας. Δεκάδες οικογένειες με χρόνια προβλήματα αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, δεκάδες θεραπείες δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν. Αν και μεγάλος αριθμός οικογενειών καταφεύγουν στο ΚΚΕΠΣΥΠΕ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, που και αυτό εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό που κινδυνεύει να κλείσει, οι λίστες αναμονής στο ΚΚΕΠΣΥΠΕ Ρεθύμνου ξεπερνούν τους 13 μήνες. Πολλές οικογένειες από το ειστέρημά τους καταφεύγουν σε ιδιώτες, σε συνθήκες ακρίβειας, και άλλες που δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα, περιμένουν στην αναμονή, μένουν στον αέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση της κατάστασης των παιδιών τους. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή επιδρά αρνητικά και αποθαρρύνει, σε συνδυασμό πάντα με τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες υπερεργασίας, τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν στο ΚΚΕΠΣΥΠΕ Ρεθύμνου. Στέκει εμπόδιο και στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη αυτής της κρίσιμης δομής σε μια εποχή που τα προβλήματα και οι ψυχικές διαταραχές αυξάνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Επιπλέον, το ΚΚΕΠΣΥΠΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στέγης. Συστεγάζεται φιλοξενούμενο στο κτίριο του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, αντιμετωπίζοντας μεγάλη στενότητα χώρου, που επίσης δημιουργεί αρνητικό περιβάλλον, παρεμποδίζει τη λειτουργία του ΚΚΕΠΣΥΠΕ, δυσκολεύοντας τη διεκπαιρέωση εργασιών των υπαρχόντων υπαλλήλων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι εδώ και πάνω από 30 χρόνια έχουν αγοραστεί από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου τμήματα του Europa Center με σκοπό τη στέγαση του ΚΚΕΠΣΥΠΕ. Αν και οι υποδομές αυτές έχουν εγκαινιαστεί 3 φορές, αξιοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ξέρω εγώ, γυμναστήρια, διαφημιστικές εταιρείες κτλ., ποτέ δεν φιλοξένησαν ούτε το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ούτε κάποιο άλλο τμήμα του νοσοκομείου, πλην ενός μικρού χώρου που στεγάζει το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ. Όλο το υπόλοιπο κτίριο για δεκαετίες ολόκληρες μένει σε πλήρη αχρηστία. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να στελεχωθεί το ΚΚΕΠΣΥΠΕ Ρεθύμνου με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και όλων των ειδικοτήτων και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, και τέλος να στεγαστεί άμεσα το ΚΚΕΠΣΥΠΕ στο κτίριο του Europa Center που έχει αγοραστεί από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με την υλοποίηση φυσικά όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης και επισκευής. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση, η οποία δυστυχώς επισημαίνει ένα πραγματικό πρόβλημα που δεν θέλω καθόλου να το ωραιοποιήσω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, η χρόνια αναμονής για το έτος 2022 για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 80.000 ανθρώπων περίπου, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ήταν 12 μήνες για νέα περιστατικά, 2-4 εβδομάδες για νέα περιστατικά με επίγοντα χαρακτήρα και 2-4 εβδομάδες για επανεξετάσεις. Επισημαίνω ότι για πολλαπλάσιο πληθυσμό στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, που είναι 305.000, η χρόνια αναμονής σε αντίστοιχα ΚΚΕΠΣΥΠΕ Ηρακλείου είναι 2-4 μήνες. Συνεπώς, έχουμε πολύ μεγαλύτερη χρόνο καθυστέρηση, πολύ μεγαλύτερη αναμονή στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδών και Εφήβων Ρεθύμνου. Πού οφείλεται τώρα αυτό? Δεν δίσκουμε προσωπικό. Έχουν γίνει προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού και τώρα ετοιμάζουμε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες όμως προκηρύξεις κηρύσσονται άγονες. Είτε δεν προσέχεται κανένας, είτε
Σε μία περίπτωση είχαν προσέλθει δύο που όμως τελικά δεν πήγαν να παραλάβουν εργασία. Παραιτήθηκαν λίγο πριν αναλάβουν εργασία. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ξαναπροκηρύξουμε τις θέσεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιους να πάνε να προσληθούν. Τώρα, όσο αφορά τη μετεστάγκαση του στο κτίριο Europa, η υφιστάμενη διοίκηση παρέλαβε το κέντρο να στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ που φιλοξενείται μέχρι και σήμερα. Με συνεργασία της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θύμνου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιστημονικά Υπεύθυνης του Γενετικού Κέντρου, έχουν γίνει ήδη ενέργειες για τη μεταστέγαση της δομής στο κτίριο Europa, που μέρος του κτιρίου αυτού ανοίξει το νοσοκομείο. Ήδη έχει γίνει η σύνταξη του κτηριολογικού για την κατανομή των χώρων, χωροθέτησε τρεις ορόφους, συνολικά 402 τετραγωνικών μέτρων, που γίνονται επαρκείς για την ανάπτυξη των δράσεων του κέντρου. Έχει γίνει έρευνα αγοράς προκειμένου να υπάρξουν προσφορές για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτίριο και για την προϋπολογιστή σαν δαπάνη. Η διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ατεύχη δημοπράτης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, το νοσοκομείο θα προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες και να μεταστεγαστεί οριστικά το κοινοτικό κέντρο στο νέο χώρο του. Κύριε Υπουργέ, δεν ξεφύγατε από τις κλασικές απαντήσεις που δίνει ένας υπουργός σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί, γιατί σας λέω είναι ένα θέμα που κρατάει η κολόνια αυτή, κρατάει χρόνια, έδιναν ακριβώς τις ίδιες απαντήσεις με εσάς. Λέτε τώρα, βγαίνουν άγονες προκηρύξεις, έτσι, και θα επαναπροκηρύξουμε για να ξαναβγούν άγονες και ξανά μανά το ίδιο. Λοιπόν, τι θα γίνει? Ναι, αλλά τα κριτήρια που λέμε για να μπορεί να αποδεχτεί ο άλλος και να πάει στην θέση σημαίνει ότι πρέπει να δείτε τα μισολογικά ζητήματα, να δείτε τις εργασιακές συνθήκες, άλλα κριτήρια που αυτό στην πράξη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να χρηματοδοτήσετε τη δημόσια υγεία. Σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσετε τους μισθούς των γιατρών, των νοσηλευτών, όλου του προσωπικού. Να τους εντάξετε στα βαρέα και ανθυγινά τους νοσηλευτές. Δηλαδή είναι κριτήρια που εάν αυτά δεν υλοποιηθούν, προφανώς κάθε φορά θα ερχόσαστε. Γιατί πρέπει να καλύψετε αυτή την αντιλαϊκή ανθυγιεινή πολιτική που λέει μέσα από επικουρικούς, μέσα από συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέσα από εργολαβίες, να καλύβουμε κάθε φορά τα κενά, εμβαλωματικές λύσεις δηλαδή. Η κατάσταση δεν είναι τωρινή. Είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποβάθμισης, υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και φυσικά οι ευθύνες δεν είναι μόνο στη δική σας κυβέρνηση, είναι και της προηγούμενης Νέας Δημοκρατίας και της προπροηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ και των προπροηγούμενων πάλι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Μπαλώματα από παντού. Δεν διαθέτει, για παράδειγμα, παιδοψυχίατρο ούτε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο Νοσοκομείο Χανίων, ούτε το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Στο λουκέτο της ψυχιατρικής στο Νοσοκομείο Χανίων. Γιατί λουκέτο, βγήκαν οι εργαζόμενοι και λένε βάζουμε λουκέτο. Δεν απαντάτε με προσλήψεις, αλλά με μεταφορά δύο ψυχιάτρων από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων, αποδυναμώνοντας και αυτό. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται και η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που από το Σεπτέμβριο του 2022 έχει μείνει με δύο μόνο γιατρούς, οι οποίοι κάνουν από 15 εφημερίες ο καθένας, 6 από τις οποίες δεν τις πληρώνονται ποτέ. Η μοναδική προκήρυξη πρόσληψης νέου προσώπου που αφορούσε σε δύο επιμελητές παιδοψυχίατρους βγήκε άγωνη με τα γνωστά που σας είπα και προηγουμένως. Το ΚΚΕΠΣΥΠΕ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο υπολειτουργεί με μία μόνο παιδοψυχίατρο που κινδυνεύει και αυτό να κλείσει. Σας το είπα και στην πρωτολογία. Και ρωτάω τώρα, εσείς θα λογοδοτήσετε? Εσείς ως υπουργός, το Υπουργείο. Ξέρω εγώ, η 7η είπε. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, τι θα συμβεί τις ημέρες που δεν εφημερεύει παιδοψυχίατρο στο νησί και κάποιο παιδί χρειαστεί εκτίμηση? Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειαστεί νοσηλεία σε παιδοψυχιατρική κλινική? Οι όποιες δημόσιες δομές ψυχικής υγείας παιδιών, κύριε Υπουργέ, που έχουν απομείνει, παραμένουν ανοιχτές χάρη της υπερπροσπάθειας που κάνει το προσωπικό. Άρα λοιπόν, πρέπει να δώσετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις και με χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, πώς θα στελεχωθεί το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και με τα κριτήρια που σας ανέφερα και φυσικά να στεγαστεί επιτέλους το κτίριο του Europa Center, αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με
αληθινές απαντήσεις και όχι ψεύτικες, σε εισαγωγικά με την έννοια αυτές που δίνουν κάθε φορά οι υπουργοί, έτσι απλώς για να δώσουν απαντήσεις. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καταρχάς δεν θέλω να μου λέτε ότι δίνω ψεύτικες απαντήσεις. Διάβασα, το δέχομαι, διάβασα την απάντηση της υπηρεσίας. Θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί ξέρετε, σας σέβομαι πραγματικά. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά πάντα είστε, πέραν το κόσμιος, είστε στο θέμα διαβασμένος. Εγώ είμαι 10 μέρες Υπουργός Υγείας. Αν σας έλεγα ότι πρώτη μου προτεραιότητα το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ερθύμνου, θα σας έλεγα ψέματα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Από την άλλη, αν σας πω ότι δεν αναγνωρίζω ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα πραγματικό και όσα επισημαίνατε και ως δυνητικούς κινδύνους ότι δεν είναι πραγματικά, δεν θα ήμουν επαρκής για Υπουργός Υγείας. Δεσμεύομαι, όχι σε βαθύ χρόνο, αλλά σε σύντομο χρόνο, αφού ενημερωθώ επαρκέστερα και από την ΥΠΕ και από την υπηρεσία, να έρθω με πιο συγκεκριμένες λύσεις σε ένα όχι εύκολο πρόβλημα. Γιατί και εσείς από την καταλάβετε ότι όταν κάνουμε προκηρύξεις και δεν είναι κανένας, προφανώς θα μετακινήσουμε κάποιους από γειτονικές δομές. Πρέπει δεν να σας πω, στο γενικό ερώτημα αυξήστε τους μισθούς, τα βαρέα και ανθυγινά και όλα τα άλλα που είπατε. Έχει αυξήσει αυτή η κυβέρνηση τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία? Ή είναι μια κυβέρνηση που έχει αδιαφορήσει για τη δημόσια υγεία? Οι δαπάνες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, εν το συνόλο είναι 46,5% πάνω από ό,τι ήταν το 2019 τη μέρα που αναλάβαμε. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αυτή η αύξηση επαρκής? Όχι. Και με αυτή την αύξηση η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά το ευρωπαϊκό μέσο όρο ποσοστού του ΑΕΠ που κατευθύνεται προς δαπάνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εγώ θέλω να σας λέω όλα τα στοιχεία όσο έχουν. Έχουμε μεγάλη πρόοδο, έχουμε καλύψει μεγάλη απόσταση σχέση με αυτό που παραλάβαμε, αλλά ακόμα έχουμε άλλο τόσο να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Πάντως, δεν αδιαφορούμε και σίγουρα δεν αδιαφορεί ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο ο παρόν Υπουργός, αλλά και οι προηγούμενοι προκάτοχοί μου σε αυτή την ιδιαίτερη τιμητική θέση. Θα επανέλθω όμως και θα σας πω και ένα τελευταίο που δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα. Πρόκειται σύντομα, όταν λέω σύντομα, αφού κάνουμε τις ανακοινώσεις μας γενικά για τις μεταρρυθμίσεις μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τους συναρμόδιους υπουργούς μου, την Αναπληρότητα και τον Υφυπουργό, μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί δεν χάνουμε χρόνο, πάμε πάρα πολύ γρήγορα, θα κατέβω στην Κρήτη για να συγκαλέσω μια μεγάλη συνάντηση, στην οποία θα προσκληθούν και όλοι οι τοπικοί βουλευτές της νήσου, για να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το υγειονομικό σύστημα της Κρήτης, που πιστεύω ότι με μια μεγάλη μεταρρύθμιση τοπική εκεί θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτέλεσματα.